Στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Ένωση Ισλαμικών Καστοριάς, έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, συνταγματάρχη κ. Ανέστη Τσουκαράκη, για να γίνει μια ενημέρωση του προσωπικού για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, να θέσει τους προβληματισμούς του, τα ερωτήματά του και οτιδήποτε άλλο τον απασχολεί. Σε ποια θέματα θα επικεντρωθείτε κατά τη σημερινή εκδήλωση, ημερίδα? Παίρνοντας την πάσα από τον πρόεδρο της Καστοριάς, να τον ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα η Ομοσπονδία να εκφράσει και να επιλύσει προβληματισμούς και προβλήματα και ερωτήματα των συναδέλφων. Το κυρίαρχο που επικρατεί σε όλους τους στρατιωτικούς είναι τα αναδρομικά. Κατά πόσο η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η νυν, η προηγούμενη ή η επόμενη, συμμορφώνεται πλήρως και ορθά με τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που κέρδισε η Ομοσπονδία μας. Είμαστε λίγο πριν να πιούμε νερό από το ποτάμι. Ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα, κατά τις δηλώσεις των Ιθινόντων μέχρι 14 Δεκέμβρη, θα έχουν επιστοθεί στο λογαριασμό του κάθε συναδέλφου, της κάθε συναδέλφου, το ποσό που αναλογεί από τα αναδρομικά που έπρεπε να καταβληθούν. Και από εκεί και πέρα, επειδή πάντα το οικονομικό και το τι χρήμα θα βάλει ο κάθε πολίτης, ο κάθε Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος στη τσέπη του είναι το κυρίαρχο, αυτό που παλεύουμε και επιδιώκουμε είναι τα νυχτερινά. Για πρώτη φορά το καινούριο μισθολόγιο στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων θέσπισε νομοθέτηση αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία των στρατιωτικών. 2,77 την ώρα, έτσι δεν είναι τίποτα υπέρυγκο wow ποσό. 2,77 την ώρα. Παρ' όλα αυτά, από 1/1/17 που έχει εφαρμογή το μισθολόγιο δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα cent. Άρα τι κάνουμε, πιέζουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να υλοποιηθεί επιτέλους η νομοθεσία. Και είναι η υπουργική απόφαση για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να αποζημιωθούν για την νυχτερινή του εργασία. Οι πιέσεις σας πάνω σε ποιο κομμάτι είναι, δηλαδή πώς προσπαθείτε να πιέσετε το κεντρικό κράτος προκειμένου να σας καταβληθούν αυτά που σας οφείλουν? Όταν μια δικαστική απόφαση ή ένα οτιδήποτε, μια διοικητική πράξη απευθύνεται στο πολίτη, σήμερα στη δίνει η διοίκηση, αύριο σε πιέζει να υλοποιήσεις. Διοικητική πράξη είναι και αυτό. Κοινή υπουργική απόφαση. Πιέζουμε λοιπόν, είμαστε στο ΑΜΗΝ να πιάσουμε το χέρι των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Αυτό είναι συνάδελφοι Υπουργοί. Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, να του βάλουμε κάτω, να υπογράψουν μια κοινή υπουργική απόφαση. Είναι 10 γράμματα, 10 γράμματα σε ένα άσπρο χαρτί. Δεν είναι τόσο δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλει θέληση, βούληση για να το κάνουμε. Πιστεύω όμως ότι πολύ σύντομα θα γίνει και αυτό. Εάν δεν γίνει, επειδή φτάνουμε στα 2 χρόνια, θα το διεκδικήσουμε αναγκαστικά. Δικαστικά και αυτό, τουλάχιστον να μην χάσουμε τη διετία αυτή που τρέχει. Ναι, αυτό ήθελα. Αυτό ήταν σχετικά με τις πιέσεις, ότι θα προβείτε σε δικαστικά μέτρα. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε κερδίσει δυστυχώς οικονομικά μέχρι τώρα, είναι μετά από δικαστικές αποφάσεις. Θα αναγκαστούμε λοιπόν άλλη μια φορά, δεν το θέλουμε. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε. Παρόλα αυτά όμως, για να είμαστε 100% σίγουροι ότι τουλάχιστον δεν θα χαθεί ούτε ένα σεν από τα δεδουλευμένα των 2 ετών δικαστικά. Πέρα από τα οικονομικά, υπάρχουν κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς? Μπορείτε να μας αναφέρετε επιγραμματικά κάποια και τα οποία θα αναλύσετε σήμερα? Και τους στρατιωτικούς Καστοριάς, αλλά γίνει τους στρατιωτικούς, ειδικά τους υπηρετούντες στο στρατό Ξηράς, οι μεταθέσεις. Είναι ένα βάσανο για τον συνάδελφο, ειδικά αυτόν που έχει οικογένεια με μεγάλα παιδιά, το τι θα γίνει στο έτος που έρχεται. Θα μετατεθώ, δεν θα μετατεθώ? Δυστυχώς ακόμα η υπηρεσία δεν έχει βάλει τους μηχανισμούς να δουλέψουν με τέτοιο ρυθμό, ώστε αυτό που κάποια στιγμή πήγε να περάσει στα περασμένα χρόνια βέβαια, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ενώ έγινε μια κοινή υπουργική, μια υπουργική απόφαση, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε, να ξέρει ο στρατιωτικός το ελάχιστο. Ένα χρόνο πριν, 2 έλεγε τότε η απόφαση, ένα χρόνο πριν που θα πάει, ώστε να προγραμματίσει τη ζωή του, ξέροντας ότι μιλάμε τώρα καλοκαίρι του 18, το καλοκαίρι του 19 θα μετακινηθώ. Όλο αυτό λοιπόν το διάστημα να φροντίσω την οικογένεια, τα παιδιά, το σπίτι. Η μετάθεση λοιπόν είναι ένας βραχνάς για το στρατιωτικό, που δεν μπορεί να το καταλάβει οπωσδήποτε άλλος, γιατί δεν το υφίσταται. Ο στρατιωτικός όμως που το υφίσταται το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά στο πετσί του. Η μετάθεση λοιπόν είναι ένα από τα σημαντικότερα. Η στέγαση. Η στέγαση, ειδικά η Καστοριά και η Ένωση της Καστοριάς έχει αναδείξει το θέμα της στέγασης με ακίνητα τα οποία δεν έχουν δοθεί, ενώ θα μπορούσαν να δοθούν για να στεγαστούν το προσωπικό. Παρ' όλα αυτά δεν δίνονται. Υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι μηχανισμοί, αυτή η γραφειοκρατία που λέμε για το δημόσιο, ενώ θα μπορούσαν να είχαν ξεπεραστεί, δεν ξεπερνιούνται.
Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Και ένωσε μας εδώ πέρα ο κ. Μαρμίλης, έκανε κάποιες κινήσεις, έστειλε επιστολές. Το κυνηγάει το θέμα πολύ με τη στέγαση και με τα κτίρια που μπορεί να κυνηγάει προσπάθει. Πάρα πολύ, μπορεί να τα πει και ο ίδιος και κοινοβουλευτικά. Έγιναν ερωτήματα στη Βουλή. Αναγκάστηκε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας να απαντήσει. Γίνονται προσπάθειες. Καταβάλλονται προσπάθειες. Αλλά θέλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να μπορέσει να επιληθεί όντως η στέγαση. Και η μετάθεση έξω από τα οικονομικά είναι από τα βασικότερα προβλήματα, αν επιλύσεις αυτά στο στρατιωτικό, νομίζω ότι το έχεις επιλύσει το 150% των προβλημάτων του.